Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής μαζί με την πρώτη καλημέρα μας ότι απ' έξω έχουμε ένα λαμπερό ήλιο, ότι με φαίνεται ο υδράργυρος σήμερα να φτάνει σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή και στους 23 και 24 βαθμούς κατά τόπους στην Κρήτη, αλλά ωστόσο από την άλλη ότι υπάρχουν οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ένα χιονιά, ανοιξιάτικο χιονιά για αυτή την εβδομάδα, και μάλιστα επικαλέστηκα αυτά τα οποία έβλεπα να έχω δει να γράφει στο διαδίκτυο ο μετεωρολόγος, ο κύριος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε και να μας πει ποια είναι τα δεδομένα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μαρουσάκη. Καλή εβδομάδα σε όλες τις όλους. Θα πάμε από τη λιακάδα τους 23 στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πού, στο κρύο, στους ανέμους, στις βροχές, τι έχουμε μπροστά μας? Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγεται μπροστά μας ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα. Θα δούμε βέβαια και σήμερα έναν τελείως ανοιξιάτικο, καθαρά ανοιξιάτικο καιρό στη χώρα μας, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα, και σήμερα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες. Την αλλαγή την αναμένουμε από το απόγευμα και στη συνέχεια, οπότε και θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά τώρα θα επεκταθούν νοτιότερα το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη, όπου φαίνεται να έχουμε και την κορύφωση αυτής έτσι της χειμωνιάτικης αλλαγής του καιρού. Δηλαδή αυτό το οποίο δείχνει είναι ότι αύριο Τρίτη, από τους 23 βαθμούς που έχουμε σήμερα, σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία θα σημειώσει έτσι μια βουτιά της τάξης των 10 με 12 βαθμών Κελσίου. Θα δούμε δηλαδή αύριο αρκετό κρύο πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια αυτό το κρύο θα μεταφερθεί πιο νότια, οπότε και θα επηρεάσει και τμήματα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, για να μας χαιρετήσει αυτό το χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό από την Πέμπτη. Και στη συνέχεια θα δούμε και κάποια χιόνια, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, προς την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι κάτι το ακραίο, κάτι το επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια αξιοσημείωτη αλλαγή του καιρού, μέσα βέβαια στην άνοιξη και μετά από τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι, κύριε Μαρουσάκη, θυμάμαι αυτά που μας λέγατε από την αρχή του μήνα, ότι ο Μάρτης σε όλη του την διάρκεια σταδιακά θα μας δίνει τέτοιου είδους φαινόμενα, δηλαδή ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, θα υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές, αλλά ξέρετε, έτσι όπως συνηθίσαμε να φτιάχνει με ο καιρός, και όσο απαραίτητη και αν είναι η βροχή ή το χιόνι ή το κρύο, εν τούτης δεν περιμέναμε ότι θα ακούγαμε για τέτοιου είδους φαινόμενα. Λέτε ωστόσο ότι δεν θα είναι ακραία. Δεν άκουσα πολύ να βάζετε μέσα στο πλάνο με την κακοκαιρία την Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι είναι τα πράγματα. Στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα αύριο αλλά και την Τετάρτη. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι κάτι το σημαντικό. Θα συμβούν κάποιες βροχοπτώσεις, ίσως και λίγα χιόνια σε ψηλά βουνά. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Κρήτη θα είναι πολύ δυνατοί βοριάδες. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες από αύριο και στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη θα φτάνουν σε εντάσεις ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρους του Αιγαίου. Αυτός ο βοριάς θα επηρεάσει βέβαια και την περιοχή της Κρήτης. Το πιο έτσι σημαντικό πρόβλημα θα είναι οι βοριάδες και στην Κρήτη, η πτώση βέβαια της θερμοκρασίας, όχι τόσο έντονη όσο βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι βροχές για άλλη μια φορά δεν φαίνεται να είναι σημαντικές, δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνες για την περιοχή της Κρήτης. Θα βρέξει σε κάποιες έτσι περιοχές τοπικά, θα πέσουν και λίγα χιόνια, δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Από την Πέμπτη και πάλι φαίνεται ότι το ανοιξιάτικο καιρικό σκηνικό, ιδιαίτερα στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, θα κυριαρχήσει. Μάλιστα. Ακολουθούν και άλλες τέτοιες, αν θέλετε, αλλαγές του καιρού, πηγαίνοντας και προς τον επόμενο μήνα, ή εδώ το κλείνουμε? Γιατί θυμάμαι αυτό, ακούσατε ήδη να το λέω, που μας λέγατε από την αρχή του Μάρτη, ότι όλος ο μήνας θα έχει τέτοια αλλαγή του σκηνικού. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται? Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε σκαπανεβάσματα, τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερό του. Θα βλέπουμε και πάλι έτσι η άνοιξη να κάνει κάποια διαλύματα, να μας έρχονται βροχοπτώσεις, να πέφτει η θερμοκρασία. Ας ελπίσουμε αυτά βέβαια να μην συμβούν μέσα στο Πάσχα, να μην έχουμε τη μεγάλη εβδομάδα, ιδιαίτερα θα λέγαμε το μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα που έχουμε και τις μεγάλες εξόδους και ο κόσμος δραστηριοποιείται προς την Ήπεθρο. Ας ελπίσουμε και ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι και ο Απρίλιος
θα ακολουθήσει το ίδιο καιρικό μοτίβο με αυτό του Μαρτίου. Κατά διαστήματα θα έχουμε κάποιες αλλαγές του καιρού. Περιμένουμε και κάποιες βροχές να είναι κάπως πιο σημαντικές. Γιατί είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω στο θέμα των βροχοπτώσεων και από τη χρονιά που πέρασε, αλλά και το 2023 δεν δίνει αξιόλογα έτσι φαινόμενα, αξιόλογες βροχές ιδιαίτερα για τα νότια θαλάσσια τμήματα. Από εκεί και μετά, κάποια σκαμπανεβάσματα βέβαια φαίνεται ότι θα τα έχουμε και στον Απρίλιο, να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, αλλά μιλάτε αρχικά για το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλιο, ότι θα υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα και οι αλλαγές. Όταν λέτε για σημαντικά ποσοστά βροχής, αναφέρεστε πάντα, δείχνω με το δαχτυλάκι μου το χάρτη από Πελοπόννησο και πάνω, ή με περιλαμβάνει και εμένα εδώ στην Κρήτη που έχω τη μεγάλη ανάγκη και Ανατολική Κρήτη? Λιγότερο, δυστυχώς είναι λιγότερες οι πιθανότητες να έχουμε αξιόλογες βροχές προς τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Κρήτης. Οδηγούμαστε σε μια εποχή, καθώς μπαίνουμε ολοένα και πιο βαθιά έτσι μέσα στην άνοιξη, θα βλέπουμε αυτά τα καιρικά συστήματα που μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη να ακολουθούν όλο και πιο βόρειες τροχές. Άρα λοιπόν κυρίως τα φαινόμενα αυτά θα αφορούν τη δυτική κεντρική βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από τις Κυκλάδες και πιο κάτω θα είναι λιγότερες οι επισκέψεις και λιγότερο πιο έντονες οι βροχές από αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά που αναμένεται να μας απασχολήσουν και μέσα στον Απρίλιο δυστυχώς. Ας περιμένουμε όμως, γιατί ο καιρός πάντα κάνει τα δικά του παιχνίδια όπως λέμε, ελπίζοντας ότι αυτά τα καιρικά συστήματα να τραβήξουν και λίγο πιο νότια, να ευνοήσουν και τα νησιά, τα πιο νότια τμήματα του Αιγαίου μας, που το έχουν βέβαια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Κρατάμε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα, κύριε Μαρουσάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά.